Γεια σα. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Πηγαδά. Είμαι φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Δυτική Μακεδονία το τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και σήμερα, στα πλαίσια του μαθήματος συστήματα παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασία του κύριου Μινάδα Σιγένη, θα λύσουμε μαζί το θέμα πρώτο από τις εξετάσεις Ιουνίου 2024 του κύριου Μινάδα Σιγένη. Έτσι λοιπόν έχουμε στο παρακάτω το δίκτυο διασύνδεσης. Να απαντήσουμε. Τι ονομάζουμε διάμετρο σε ένα δίκτυο διασύνδεσης και να την υπολογίσουμε σε αυτό το δίκτυο. Τι ονομάζουμε διαμερίσιμο δίκτυο διασύνδεσης και να τεκμηριώσουμε αν είναι ή όχι αυτό το συγκεκριμένο. Τι ονομάζουμε συνεκτικότητα δίκτυου διασύνδεσης και να την υπολογίσουμε. Και τι ονομάζουμε δυναμικό δίκτυο διασύνδεσης και να τεκμηριώσουμε αν είναι ή όχι δυναμικό το συγκεκριμένο. Έτσι λοιπόν πάμε να απαντήσουμε το πρώτο ερώτημα. Διάμετρο ορίζεται σαν ο ελάχιστο αριθμό ακμών που συνδέει του δύο πιο απομακρυσμένου κόμβου μεταξύ του. Επιδιώκεται να είναι όσο το δυνατόν μικρότεροι. Στο συγκεκριμένο, η διάμετρο είναι 4 και θα το δούμε ευθύ αμέσω μαζί. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ποιου θεωρούμε εμεί του δύο πιο απομακρυσμένου κόμβου. Εδώ, με βάση το σχήμα, βλέπουμε ότι είναι, υποθέτουμε για την ακρίβεια, ότι είναι ο J με τον F. Έτσι έχουμε. 1, 2, 3, 4. Να δούμε και κάποιο άλλο μονοπάτι. Μήπω μα δώσει κάποια μικρότερη απόσταση. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν μα κάνει, οπότε κρατάμε το 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ούτε αυτό μα κάνει. Οπότε, κάνοντα και τους υπόλοιπους υπολογισμούς, κρατάμε ότι είναι 4. Να δούμε ίσω τον J με τον E. Ο J με τον E έχει 1. 2, 3, 4 ακμέ. Οπότε 4 κι αυτό. Να πειραματικά μπορούμε να δούμε και τον G με τον H ή τον G με τον I. Ο G με τον H έχει 1, 2, 3. Είναι μικρότερο από το 4, ωστόσο δεν είναι, η, ελα, είναι η, ε, η ελάχιστη απόσταση δύο άλλων κόμβων. Δεν είναι των δύο πιο απομακρυσμένων. Οπότε κρατάμε το 4. Έτσι λοιπόν, ο G με τον I, και αυτό μπορούμε να δούμε ότι έχει 1, 2, 3. 3, 4. Οπότε η διάμετρος είναι 4 γιατί ψάχνουμε τη μεγαλύτερη ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο ζευγάρι των πιο απομακρυσμένων κόμβων. Οπότε η πιο απομακρυσμένη κόμβη είναι ο, ο, J με τον F, ο G με τον I που έχουν μια ελάχιστη απόσταση 4. Οπότε η διάμετρος μας είναι 4. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο ερώτημα. Τι είναι διαμερίσιμο δίκτυο διασύνδεση. Ένα παράλληλο υπολογιστικό σύστημα είναι διαμερίσιμο εάν το δίκτυο διασύνδεση μπορεί να διαμεριστεί σε υποδίκτυα τα οποία διατηρούν μια πλήρη, την πλήρη λειτουργικότητα του αρχικού δικτύου. Το παράλληλο σύστημα μπορεί να διαμεριστεί σε ανεξάρτητα υποσυστήματα με την έννοια ότι κανένα υποσύστημα δεν επεμβαίνει στην απρόσκοπτη λειτουργία κάποιου άλλου υποσυστήματο. Έτσι, με βάση το συγκεκριμένο θέμα. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλοι οι κόμβοι είναι ισοδύναμοι, οπότε είναι διαμερίσιμο και μπορεί να χωριστεί σε δύο ή περισσότερα υποδίκτυα και να λειτουργήσουν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Και κάπως έτσι απαντήσαμε και το δεύτερο υποερώτημα. Και πάμε στο τρίτο. Τι είναι η συνεκτικότητα. Η συνεκτικότητα ή ο αριθμός των ακμών που πρόσκειται σε κάθε κόμβο είναι μία σταθερά του μεγέθους του δικτύου διασύνδεσης για την προσθήκη επιπλέον κόμβων με χαμηλό κόστος. Έτσι πρέπει να βρούμε τον αριθμό των ακμών που πρόσκειται σε κάθε κόμβο. 1-1. Παρακάτω έχουμε μια καταγραφή και έχουμε ότι ο κόμβο Α έχει 3, αντίστοιχα ο Β3, σε 3 και πάει λέγοντα, μπορούμε να τα παραθέσουμε εδώ. Βλέποντα φυσικά ότι ο Α ας πούμε, έχει 3 ακμέ: μία με τον J, μία με τον Β και μία με τον C. Εφόσον καταγράψουμε όλους τους κόμβους, θα δούμε ότι έχουμε ένα minimum 2 και ένα maximum 4. Εφόσον το ολοκληρώσαμε και αυτό θα προσθέσουμε όλες τις ακμές του κάθε κόμβου και θα το διαιρέσουμε με το πλήθος των κόμβων που έχουμε. Οπότε έχουμε 3 και 3, τέλος πάντων έχουμε αυτή την πράξη που είναι αυτές εδώ οι τιμές, δια 10 που είναι 26 βγαίνει αυτό το άθροισμα, δια 10 2,6 και αυτή είναι η απάντηση για τη συνεκτικότητα του συγκεκριμένου δικτύου διασύνδεσης. Αυτό δείχνει κιόλα ότι το δίκτυο δεν είναι τέλεια κανονικό, αλλά έχει μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή των ακμών. Επειδή δεν έχουμε μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη απόκληση από το min και το max και το average. Είναι κάποιε τιμέ που είναι μεταξύ του κοντά. Έτσι λοιπόν πάμε και στο τελευταίο θέμα, στο τέταρτο υποερώτημα, που λέμε ότι δυναμικό δίκτυο διασύνδεσης είναι, όταν, είναι ένα δίκτυο όταν οι συνδέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων κόμβων δεν προϋπάρχουν αλλά δημιουργούνται δυναμικά. Από το συγκεκριμένο δίκτυο μπορούμε να καταλάβουμε ότι προϋπάρχουν όπως βλέπουμε οι, οι κάποιες συνδέσεις μεταξύ κόμβων και δεν έχουμε σίγουρα καμία δημιουργία δυναμικά γιατί δεν έχουμε κάποια χρονική μεταβολή στο δίκτυό μας. Παραμένει σταθερό. Έτσι λοιπόν δεν έχει κάποια δυναμικά χαρακτηριστικά καθώς δεν έχουμε κάποια μεταβολή συνδέσεις όπως είπαμε. Έτσι λοιπόν τεκμηριώνουμε ότι αυτό το δίκτυο δεν είναι ένα δυναμικό δίκτυο διασύνδεσης. Και κάπου εδώ τελειώνει η επίλυση του θέματος 1 των θεμάτων Ιουνίου 2024 στο μάθημα παράλληλα, συστήματα παράλληλης και κατανεμμένης επεξεργασίες» του κ. Μινάδα Σιγένη. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.